Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, μια κινητή βόμβα φαίνεται πως οδηγούσε το νεαρό κορίτσι, το οποίο βρήκε φρικτό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα του ναυπλίου. Η οικογένειά της, σοκαρισμένη, μιλά στην Κατερίνα Ρίστα και θέτει ερωτήματα για το φιλικό περιβάλλον της κοπέλας. Η Νεκταρία είχε στα χέρια της ένα αυτοκίνητο σκοτόστρα, φτιαγμένο. Άπειρη να το χειριστεί, υποστηρίζει η οικογένειά της, η οποία μάλιστα δηλώνει ότι η 20χρονη δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης. Το 1800 το είχε κάνει 3.000 μετατροπή, σε φτιαγμένο, ντριφτάδικο. Ο Βόλτες, μπατζιδί και κολλήδι. Αυτά τα μάτια είναι χειρομοβίδες. Το αυτοκίνητο δεν ήταν καν δικό της, αλλά του φίλου της. Τι έγινε το μοιραίο βράδυ και γιατί έφτασε στα χέρια της? Ο φίλος της υποστήριξε ότι βγήκαν να ψάξουν το σκυλί τους που χάθηκε. Ακολούθησαν ξεχωριστές διαδρομές. Εκείνη πήρε το αυτοκίνητο που της κόστησε τη ζωή. Δεν βγήκανε να ψάξουν τα σκυλιά. Είπε η μάνα του, δεν ήταν η ίδια τα σκυλιά. Πολλά μπορεί να είναι. Να βγει αλήθεια θέλουμε. Ο θείος της υποστηρίζει ότι ο νεαρός ούτε καν εμφανίστηκε στο σπίτι της οικογένειας να δει τι έγινε, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί κάποια φιλονική. Φίλος του ζευγαριού πάντως τα διαψεύδει όλα. Εγώ αυτά έμαθα από τον ίδιο, ότι είχαν χάσει το σκυλί και ψάχτησαν να βρουν το σκυλί. Το αμάξι δεν είχε πάρει μέρος σε αγώνα ποτέ και δεν ήταν φτιαγμένο για ντρίφ. Η Νεκταρία το μοιραίο βράδυ οδηγούσε στον επαρχιακό δρόμο ναυπλιοτολό, υποκαταρακτώδη βροχή, με ηλικιώδη ταχύτητα και με ένα αυτοκίνητο που σίγουρα δεν ήταν για τις δικές της δυνατότητες. Το μοιραίο δεν άργησε να συμβεί. Έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε δύο κολόνες, παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά της. Αυτό εδώ τα είχαν πέσει κάτω όλα αυτά και σταμάτησε εδώ. Το όμορφο κορίτσι λάτρευε την αδρεναλίνη και την ταχύτητα. Συχνά κανόνιζε με τον φίλο της και πήγαιναν σε αγώνες αυτοκινήτων. Έβγαζε φωτογραφίες δίπλα σε αγωνιστικά οχήματα, ενώ ανέβαζε βίντεο σαν αυτά. Τι πρέπει να προσέχουμε όταν οδηγούμε τέτοια αυτοκίνητα? Ο ειδικός σε θέματα αυτοκινήτων, Βαγγέλης Αρυμπαλίδης, εξηγεί στο Star. Όταν μιλάμε για ένα βελτιωμένο το οποίο μπορεί να φέρει και αγωνιστικές πινακίδες, αυτό το αυτοκίνητο υποχρεωμένο να κινείται μόνο σε ειδικούς χώρους. Από εκεί και πέρα στον δρόμο πρέπει να τηρούμε απόλυτα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θα πρέπει να κοιτάζουμε συχνά πυκνά τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας. Η οικογένεια της άτυχης Νεκταρίας σήμερα της είπε το τελευταίο αντίο στα 20 της μόλις χρόνια.